Mornings και επιστρέψαμε νέα σεζόν. Ξεκινάει, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις καθημερινές μας συνήθειες, τις πρωινές μας συνήθειες και πώς αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, πώς το στυλ μας διαμορφώνεται ανάλογα με τις πρωινές μας συνήθειες και περιμένω να σας δω. Καλημέρα Κατερίνα! Καλημέρα, Νάνση μου! Τι κάνει το μωρό! Γεια σου, Ειρήνη! Γεια σου, Άννα μου! Καλημέρα στη Βασιλική, στη Ροδιά Boutique Hotel, που μας φιλοξένησαν τόσο μαγικά στις διακοπές μας στα Ζαχαροφόρια. Καλημερούδια, καλημερούδια, καλή αρχή σε όλους μας! Λοιπόν, καλημέρα, Μένη! Καλημέρα, Δημήτρη! Λοιπόν, για να σας δω και στο Facebook, παιδιά, γιατί εδώ δεν σας βλέπω ακόμη. Τέλεια. Καλημέρα, Θομελή. Καλημέρα. Πρώτη φορά με βλέπεις και ανυπομονείς να με ακούσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ελπίζω να βρεις χρήσιμο όλα αυτά που θα πούμε, γιατί θα πούμε πολλά και ωραία πράγματα σήμερα. Γεια σου, Κική μου. Καλημέρα, Φωτεινή μου. Καλημέρα και στο Facebook, παιδιά. Με ακούτε και με βλέπετε όλοι καλά. Γεια σου, Έφη μου. Παιδιά, αρχικά, πριν ξεκινήσω να λέω γι' αυτό, θέλω να σας πω γιατί έχουμε σταματήσει τα live από τον Ιούλιο, από τα μέσα Ιουλίου περίπου, και πρέπει να σας πω ότι μου λείψατε πάρα πολύ. Μου λείψατε πάρα πολύ, αλήθεια. Δηλαδή, όλο αυτό του να βρισκόμαστε κάθε Δευτέρα πρωί και να ξεκινάμε τη εβδομάδα μας παρέα, για μένα είναι ένα ritual και πιστεύω για κάποιους από εσάς επίσης, όπως μου γράψατε και στα μηνύματα που μου στείλατε από χθες. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, να ξεκινάμε την εβδομάδα μας και τη μέρα μας με θετική ενέργεια, με χαρά, με δημιουργικότητα, με επίγνωση, έτσι, γιατί όλα αυτά δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι στην επιφάνεια απαραίτητα. Μπορούν να έχουν μια ουσία, μπορούν να έχουν μια συγκεκριμένη θέση στα πράγματα και χαίρομαι πολύ που τα μοιραζόμαστε και έτσι περνάμε όμορφα. Καλημέρα, Ελευθερία μου. Γεια σου, Νικολέτα. Καλώς μαζευτήκαμε, γλυκιά μου. Καλώς μαζευτήκαμε. Γεια σου, Αναστασία μου, Ελένη, Δήμητρα, κορίτσια, υπέροχα. Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, πριν ξεκινήσω να σας λέω για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα και κάθε μέρα όταν ξυπνάμε το πρωί και το πώς να ξεκινάμε τη μέρα μας, θα σας πω ότι πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια πριν, ξεκινήσω να ασχολούμαι με το styling. Πολύ πριν ξεκινήσω να ασχολούμαι με την προσωπική ανάπτυξη και με το πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνδυαστούν και να διαμορφώσουν μια πολύ καλύτερη καθημερινότητα για μας, θα σας πω ότι ως παιδάκι, έτσι, ως μικρό παιδί, έβλεπα τους γονείς μου, τους παππούδες μου, τους γιαγιάδες μου να κάνουν διάφορα πράγματα. Σας έχω αναφέρει αρκετές φορές τη γιαγιά μου, η οποία ήταν μοδίστρα, τον παππού μου, ο οποίος ήταν παπουτσάς, και τη μαμά μου επίσης, η οποία επίσης μοδίστρα, είχε και αυτή έτσι, πολύ συγκεκριμένα πράγματα που έκανε κάθε μέρα. Τα πρώτα πράγματα λοιπόν που έχω στο μυαλό μου ως την πρώτη βασική έννοια του κάνω κάτι καθημερινά το οποίο με βοηθάει στο να έχω μια καλή διάθεση και μια καλή ενέργεια είναι ο παππούς μου και η γιαγιά μου, παιδιά. Καλημέρα, Σοφάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Τζένι μου. Και αυτό γιατί ο παππούς μου ήταν ένας άνθρωπος που λειτουργούσε πάρα πολύ με τις συνήθειες. Και η πραγματικότητα είναι ότι όσο πιο πολύ το μελετάμε, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι είμαστε οι συνήθειές μας ή γινόμαστε οι συνήθειές μας. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία να διαμορφώσουμε αυτές τις συνήθειες, οι οποίες να μας προσφέρουν μια καλύτερη καθημερινότητα, μια καλύτερη ζωή και γιατί όχι και ένα καλύτερο στυλ. Ο παππούς, λοιπόν, κάθε πρωί είχε μια πολύ συγκεκριμένη ιεροτελεστία στο φαγητό του. Είχε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη ιεροτελεστία στο μπάνιο και στο πώς μετά θα έβαζε τα ρούχα του, πώς θα έβαζε τις κάλτσες του. Είχε
μικρές, κοντές ζαρτιέρες. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ κάποιος από εσάς να τις δει. Ζαρτιέρες για άντρες ήταν τότε, οι οποίες μπαίνανε κάτω από το γόνατο και πιάνανε την κάλτσα για να μην πέφτει. Είχε πολύ συγκεκριμένη ερωτερευστία στο πώς καθάριζε τα παπούτσια του εβδομαδιαία αλλά και καθημερινά πριν φύγει από το σπίτι. Στο πώς θα έβαζε το καπέλο του, γιατί φορούσε το καβουράκι του για να πάει στη δουλειά κάθε μέρα. Στο κατάστημα με τα παπούτσια, όπου και τα επιδιόρθωνε αλλά και τα, και τα έφτιαχνε και, και κάποια τα πουλούσε και ήταν μια πολύ συγκεκριμένη ερωτελεστία. Λάτρευα λοιπόν να τον χαζεύω να κάνει αυτό το πράγμα. Ήταν τόσο, τόσο απολαυστικό και τόσο ηρεμιστικό και τόσο ωραίο. Το ίδιο αντίστοιχα έκανε και η γιαγιά μου, η οποία ακόμη και όταν έμενε στο σπίτι, είχε ρούχα ραμμένα για το σπίτι. Είχε τα ρομπάκια της τα λεγόμενα, τα οποία ήταν έργα τέχνης, κυριολεκτικά, γιατί είχαν πάνω και ντύματα, είχαν ρέλια, είχαν χίλια μύρια, φορούσε τα κοσματά της, φορούσε το κραγιόν της, φορούσε την κρέμα της. Αντίστοιχα η μαμά μου, κάθε πρωί ξεκινούσε, άνοιγε τη μουσική της, τρίτο πρόγραμμα τότε, σχεδόν πάντα. Ξεκινούσε με το τρίτο πρόγραμμα, έφτιαχνε το καφεδάκι της, έπαιρνε ένα τεράστιο νεσεσέρ με κρέμες και διάφορα που αφορούσαν την περιποίηση του δέρματός της, ντυνόταν πάντα, ακόμη και αν ήταν μέσα στο σπίτι, έβαζε ρούχα, όχι πιτζάμες, όχι ρούχα, και μάλιστα φούστες. Πολύ συγκεκριμένα το θυμάμαι στα παιδικά μου μάτια να φοράει φούστες κανονικά και τα πληκτά της και τα όλα της και να κάθεται με το καφεδάκι της και με το τρίτο πρόγραμμα στο τραπέζι προκειμένου να περάσει τις κρέμες, να περιποιηθεί το δέρμα της, να το καθαρίσει πριν από όλα κτλ. Αυτές λοιπόν είναι οι παιδικές μου μνήμες. Πολύ αργότερα λοιπόν άρχισα και εγώ σταδιακά να διαμορφώνω τις δικές μου συνήθειες. Και κάτσα να δω λίγο εδώ τα σχόλια, γιατί μου γράφει τα πίθανα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα Ειρήνη μου, καλημέρα. Καλημέρα Θανασία, γεια σου Μαρία, επιτέλους και πάλι μαζί. Επιτέλους γλυκιά μου. Γεια σου εγώ. Κωνσταντίνα, λες η ρουτινούλα μας. Η ρουτινούλα μας εδώ, και η ρουτινούλα μας καθημερινή. Τέλεια. Ήταν μονόδρομος, λες, για μένα, ναι, είναι σίγουρο. Με συγκίνησες, λέει η Ναταλία. Αγαπάω αυτούς τους ανθρώπους, αγαπάω πάρα πολύ και φυσικά και με έχουν γνωρίσει και είναι προφανές. Ήταν ξεκάθαρα μονόδρομος η μόδο για μένα, ναι, ήταν ξεκάθαρα μονόδρομος. Νομίζω δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τελικά τώρα που το σκέφτομαι. Και λέγοντας όλα αυτά, θα φτάσω λίγο στο σχεδόν σήμερα, στο περίπου μια πενταετία από σήμερα, όταν ξεκίνησα να έχω μέντορά μου, με συγχωρείτε, τον Τζον Άσαραφ, για τον οποίο σας έχω πει πάρα πολλά πράγματα πολλές φορές. Λοιπόν, ο Τζον Άσαραφ έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο που λέγεται Having It All, δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να τα έχει όλα στη ζωή του. Και σε ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου μιλάει για αυτό που λέμε ότι αυτό που εκείνος ονομάζει «My True North», σε μετάφραση στα ελληνικά, «Ο πραγματικός μου βοράς», δηλαδή το πώς μπορούμε να έχουμε την πηξίδα μας στη ζωή μας και να ξέρουμε ότι πηγαίνουμε στο σωστό δρόμο. Και για να μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, είναι καλό ανά τακτά χρονικά διαστήματα να κάνουμε έναν έλεγχο. Έλεγχο τη ζωή μα. Φανταστείτε ότι η ζωή μα είναι μία πίτα, μία ρόδα, όπως μάλλον θα το πω ρόδα, ότι είναι μία ρόδα. Και για να μπορεί αυτή η ρόδα να γυρίζει, είναι σημαντικό οι φέτες που την αποτελούν να είναι σε μία ισορροπία μεταξύ τους. Έτσι. Και αυτό για να μπορεί να συμβαίνει, πρέπει αρχικά να ξέρουμε ποιες είναι οι φέτες και να μπορούμε να τις γεμίζουμε ή να δίνουμε την αντίστοιχη προσοχή όπου χρειάζεται. Λοιπόν, η πρώτη και ίσως και η πιο σημαντική φέτα είναι η υγεία. Και μάλιστα δεν είναι μία φέτα, είναι τρεις. Γιατί η υγεία μας είναι η σωματική, η ψυχική και η πνευματική. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τις φροντίζουμε και τις τρεις. Εξαιρετικά σημαντικό. Δεν είναι λιγότερο σημαντική μία από τις τρεις. Okay. Τρεις φέτες λοιπόν είναι αυτές. Η τέταρτη φέτα είναι οι σχέσεις μας. Είναι
Αλλά πριν από όλα είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας. Η πρώτη σχέση που έχουμε είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας. Ανάλογα με τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας, θα ορίσουμε και τη σχέση μας με τους άλλους. Και εκεί είναι η σχέση μας με τους γονείς μας, με τον άνθρωπό μας, με τα παιδιά μας, με τους φίλους μας, με τα αδέρφια μας, με τους συνεργάτες μας, με τους συγγενείς μας, με όποιον εσείς θέλετε. Λοιπόν, η άλλη σχέση είναι η σχέση μας με τα οικονομικά μας. Γιατί κακά τα ψέματα μπορεί να είναι ένα θέμα ταμπού, αλλά δυστυχώς, ευτυχώς δεν ξέρω, είναι το καύσιμο στη μηχανή μας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Χωρίς μια οικονομική ευμάρεια και μια οικονομική υγεία, δυστυχώς η ζωή μας δεν μπορεί να είναι τόσο ξεκάθαρη, τόσο απλή, μπορεί να έχει εμπόδια σε κάθε περίπτωση. Και φυσικά είναι η δουλειά μας, είναι η καριέρα μας και η δουλειά μας είναι σημαντικό να μας προσφέρει χαρά, να μας δίνει δυνατότητες, να νιώθουμε όμορφα, να νιώθουμε δημιουργικές κάθε μέρα, να νιώθουμε δημιουργική αντίστοιχα, να παίρνουμε μια μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτό, έτσι, εκτός από το ότι βάζουμε κάποια χρήματα στο σπίτι μας κάθε μήνα. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, παιδιά. Όπως μου έλεγε ο μπαμπάς μου όταν ήμουν παιδί, γιατί και ο μπαμπάς μου είναι άλλη τεράστια επιρροή στη ζωή μου, έτσι, ο τρελός μου λατρεμένος καλλιτέχνης. Παιδί μου, είναι πολύ σημαντικό να αγαπάς τη δουλειά σου, γιατί αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις κάθε μέρα, δεν περνάει ζωή. Και ο καθένας μας μπορεί να κάνει τις επιλογές, είναι το μόνο σίγουρο, αλλά και η δουλειά μας είναι πολύ σημαντική στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε να γεμίζουμε αυτοπεποίθηση, χαρά, δημιουργία κάθε μέρα από αυτό το οποίο κάνουμε για να βιοποριστούμε ή απλά για να νιώθουμε καλά. Έτσι, γιατί μπορεί όλοι οι άνθρωποι να μην δουλεύουν για να βιοποριστούν. Μπορεί να έχουν και άλλους λόγους. Έτσι. Και επίσης, δουλειά μπορεί να μην είναι απαραίτητα κάτι το οποίο είναι συνδεδεμένο με τα χρήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιλέξει να αφιερώσουν τον εαυτό τους σε εθελοντική εργασία, σε ιδρύματα, σε έναν πολύ μεγαλύτερο σκοπό και αυτό καταλήγει στο τελευταίο στοιχείο αυτής της ρόδας, έτσι, που για μένα είναι το αποτύπωμα που αφήνουμε στον κόσμο. Δηλαδή, πώς κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο κάνουμε κάτι το οποίο έχει ένα μεγαλύτερο αντίκτυπο έξω από μας, με λιγότερο εγωισμό, στο πώς μπορούμε να αφήσουμε έναν καλύτερο κόσμο, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν, δύο, πέντε, εκατό ανθρώπους, πώς ο τρόπος που ζούμε κάθε μέρα μπορεί να έχει ένα θετικό αντίκτυπο στον κόσμο μας, στον πλανήτη μας, στους ανθρώπους γύρω μας. Αθανασία, λες πόσο ωραίο και ενδιαφέρον σημαντικό αυτό, έτσι όπως υπόθηκε. Αθανασία, μου σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ και ελπίζω να βρεις πολλά όμορφα σε αυτό το live σήμερα. Αθανασία, ρωτάς αν είναι επίσης μεταφρασμένο στα ελληνικά αυτό το βιβλίο. Νομίζω πως όχι, αλλά αν ξέρεις βασικά αγγλικά, δεν θα δυσκολευτείς να το διαβάσεις. Μπορεί ίσως λίγο περισσότερο από το να είναι τα πάρα 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 πολύ καλά αγγλικά σου. Ο Τζον γράφει απλά, γράφει αρκετά απλά, οπότε νομίζω ότι θα το καταφέρεις. Πρέπει να σου πω ότι τα αγγλικά μου ήταν καλά όταν ξεκίνησα να δουλεύω μαζί του και μέσα στα προγράμματά του. Όσο προχωρούσα, ήταν και ένας έμεσος τρόπος να βελτιώσω κατά πάρα πάρα πολύ τα αγγλικά. Κατά πάρα πολύ. Γιατί όσο περισσότερο διαβάζεις, όσο περισσότερο ακούς, είναι ένας μπάρο δύο τριγώνια που λένε. Δηλαδή, θα κερδίσεις δύο πράγματα από αυτό το βιβλίο. Και στην τελική, έχεις δίπλα και το Google Translate, αν κάτι χρειαστεί, το μεταφράζεις και βγάζεις άκρη. Ωραία. Παιδιά, πάρα πολλές φορές έχει σημασία, και αυτό είναι κάτι που θα μας βοηθήσουν τα rituals και αυτά που θα πούμε σήμερα, να μην βάζουμε μόνοι μας εμπόδια στον εαυτό μας. Δηλαδή, δεν ξέρω αγγλικά, δεν μπορώ να διαβάσω το βιβλίο. Okay. Η επόμενη ερώτηση στο δεν μπορώ ή δεν ξέρω, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είτε έχει να κάνει με το styling, είτε έχει να κάνει με τα μαλλιά, είτε έχει να κάνει με το μακιγιάζ, είτε έχει να κάνει με τον τρόπο που ζείτε κάθε μέρα. Δίπλα στο δεν μπορώ, βάλτε την ερώτηση πώς μπορώ. Εντάξει. Μετατρέψτε το εμπόδιο σας σε δρόμο.
είναι το κλειδί που μπορείτε να βάλετε στη ζωή σας και να ξεκλειδώσει τόσα πολλά πράγματα και πριν από όλα τη χαρά στη ζωή σας. Και κάθε φορά που θα λέτε πώς μπορώ και θα κάνετε ένα βήμα προς το μπορώ, το πιο μικρό θα είναι σαν να χτίζετε την αυτοπεποίθησή σας κάθε μέρα. Έτσι, Στεφανία, λες πώς είναι ο τίτλος του βιβλίου. Λέγεται, λέγεται Having It All. Okay. Κάτσε λίγο, θα κουνήσω λίγο εδώ για να σας το δείξω. Ναι, θα σας το δείξω, παιδιά, δεν είναι κάτι. Είναι αυτό το βιβλίο, γιατί το είχα εδώ για να μπορώ να σας το δείξω. Είναι αυτό το βιβλίο. Υπάρχουν, βέβαια, πάρα πολλά βιβλία τα οποία είναι σε αυτήν την κατηγορία και... Συγγνώμη, γιατί τα κούνησα όλα. Τέλεια. Ωραία. Σούπερ. Λοιπόν... Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια βιβλία τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν. Έτσι, αυτό είναι ένα βιβλίο που σας το αναφέρω γιατί ήθελα να σας μιλήσω για την πηξίδα της ζωής μας ουσιαστικά, που είναι ένα από τα πράγματα τα οποία αναφέρει μέσα και μ' αρέσει πάρα πολύ και το πιστεύω πάρα πολύ και το κάνω και εγώ για μένα, το να ελέγχω ανατακτά χρονικά διαστήματα τι βαθμολογία δίνω στον εαυτό μου και στη ζωή μου, σε κάθε στοιχείο αυτής της ρόδας, έτσι. Αν ένα από αυτά είναι ιδιαίτερα χαμηλά, αυτή η ρόδα δεν γυρίζει ομαλά, έτσι. Άρα το όχημα της ζωής μας δεν πηγαίνει ομαλά. Άρα εκεί πρέπει να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Ωραία. Και ξαναλέω, θα τα ξαναναφέρω άλλη μία όλες αυτές τις φετούλες της ρόδας αυτής, για να τις σημειώσετε κάπου. Είπαμε υγεία, σωματική υγεία, ψυχική υγεία, πνευματική υγεία. Οι σχέσεις μας, πριν από όλα με τον εαυτό μας και με όλους τους άλλους που είναι στο περιβάλλον μας. Γονείς, παιδιά, συναδέλφους, σύντροφο, φίλους, τα πάντα. Οικονομικά, έτσι, η οικονομική μας υγεία, η δουλειά και η καριέρα μας και το αποτύπωμά μας στον κόσμο. Τι είναι αυτό που αφήνουμε εμείς, τι είναι αυτό που καταθέτουμε εμείς κάθε μέρα στην κοινωνία μας, στους ανθρώπους γύρω μας κτλ. Ωραία. Κάτσε, γιατί εδώ κάτι μου γράφεται. Ρένια, λες καλημέρα. Είναι πολύ σημαντικό καθημερινά να βελτιώνουμε τον εαυτό μας. Έτσι ακριβώς. Τέλεια, τέλεια. Λες, έχεις δει και το κάνω πολλές φορές και είμαι μεγαλούτσικη 52 ετών. Τέλεια! Μεγαλούτσικη κι εσύ. Μια χαρά, ναι. Είσαι 52 ετών νέα. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, αφού λοιπόν τα έχουμε όλα αυτά στο μυαλό μας και καταλάβουμε ότι από το να σηκωθούμε το πρωί αργά, να ανοίξουμε την τηλεόραση στο αυτόματο ή να ανοίξουμε, ξέρω εγώ, ένα ραδιόφωνο που μπορεί να μας βομβαρδίζει με αρνητικές ειδήσεις, 20 αρνητικές ειδήσεις το λεπτό, ας πούμε, και να είναι σε μια κατάσταση αγωνίας και όλο αυτό, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να ξεκινήσουμε τη μέρα μας από το να την αφήσουμε στον αυτόματο, από το να επιτρέψουμε όλα όσα έρχονται απ' έξω να μας επηρεάσουν πριν καν ανοίξουμε το μάτι μας. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε τη μέρα μας όπως εμείς θέλουμε, έτσι, να επιλέξουμε, να φιξάρουμε, να κρατήσουμε ένα χρόνο για τον εαυτό μας. Είναι το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να χτίσουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και ξέρω ότι θα μου πείτε, εσύ Κατερίνα, τρέχω, ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς, γιατί η δουλειά μου είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχω 1, 2, 3 παιδιά, πρέπει να τα προλάβω, πρέπει να τα ετοιμάσω για το σχολείο και όλα αυτά. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Όλα αυτά είναι και η δική μου καθημερινότητα και δεν χρειάζεται όλο αυτό που θα πούμε σήμερα να είναι τεράστιο, να διαρκεί 2 ώρες, έτσι, να περιλαμβάνει μια τεράστια γκάμα από πράγματα. Μπορεί να περιλαμβάνει και μια τεράστια γκάμα από πράγματα, αλλά δεν είναι το απολύτως απαραίτητο. Το απαραίτητο είναι, ή τέλος πάντων το σημαντικό για την κάθε μια μας και για τον καθένα μας, είναι να επιλέξουμε να κρατήσουμε έστω και 10-15 λεπτά το πρωί
πριν ασχοληθούμε με οποιονδήποτε άλλο για εμάς και να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα για εμάς. Ο καθένας μας για τον εαυτό του. Όπως λέει ο άλλος λατρεμένος δάσκαλος, ο Τόνι Ρόμπινς, αν δεν έχεις 10 λεπτά, δεν έχεις ζωή. Δηλαδή, αν δεν μπορείς, και αν το σκεφτείτε, μπορεί να ακούγεται λίγο σαν φαστούκι στα μούτρα, αλλά είναι έτσι. Αν δεν έχουμε 10 λεπτά να αφιερώσουμε στον εαυτό μας, πραγματικά τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Κάτι πάντως δεν το κάνουμε πάρα πολύ, okay? Έτσι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι προκειμένου να δώσουμε σε όλους τους άλλους, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε φορτίσει πρώτα εμείς, για να μπορούμε να έχουμε την ενέργεια να τη δώσουμε παρακάτω. Ξεκινάμε λοιπόν τα rituals με τον πόσο χρόνο θέλουμε αρχικά τουλάχιστον να αφιερώσουμε. Μπορεί να ξεκινήσουμε με κάτι μικρό, και αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, έτσι. Καλύτερα να ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ λίγο και να το κάνουμε συνεχώς και ασταμάτητα, και μετά σιγά σιγά να προσθέτουμε 2 λεπτά, 3 λεπτά παραπάνω, 5 λεπτά παραπάνω, 10 λεπτά παραπάνω και ούτω καθεξής. Ξεκινάμε με το πιο απλό και το πιο μικρό. Τι είναι αυτό που μπορούμε σήμερα να δεσμευτούμε ότι για τις επόμενες 100 μέρες θα το κάνουμε κάθε μέρα χωρίς κανένα σταματημό. Έτσι, γιατί για να μπορέσουμε να ορίσουμε μια συνήθεια και να γίνει κάτι αυτόματο, έτσι, για να γίνει κάτι συνήθεια, σημαίνει ότι γίνεται αυτόματα. Σχεδόν δεν το σκεφτόμαστε. Πόσες φορές πηγαίνετε στη δουλειά σας οδηγώντας και δεν ξέρετε καν πώς φτάσατε, γιατί δεν το σκέφτεστε καν. Πόσες φορές μπαίνετε στο μπάνιο και πλένετε τα δόντια σας στον αυτόματο, γιατί έχει γίνει τόσο συνήθεια για σας που πραγματικά δεν το σκέφτεστε. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις συνήθειες που γίνονται οριακά αυτόματα, χωρίς καν να τις σκεφτόμαστε, που δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι δεν θα τις κάνουμε. Για να συμβεί αυτό, θέλουμε περίπου 100 μέρες αδιάκοπα όμως, χωρίς να χάσουμε ούτε μία μέρα. Οπότε, το να τα κάνουμε όλα μαζί δεν είναι το πρωτεύον. Το πρωτεύον είναι να δεσμευτούμε για κάτι απλό, το οποίο μπορούμε να το κάνουμε, και να δεσμευτούμε ότι θα το κάνουμε για 100 μέρες και ότι θα είμαστε αποφασισμένοι. Okay. Και πάμε να δούμε αναλυτικά ποια είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ θα σας τα αναφέρω, όσα περισσότερα μπορώ, έτσι, από τις επιλογές που έχουμε, και η κάθε μια για εσάς, και όποια θέλει μπορεί να μου γράφει κιόλας το τι κάνει, το τι επιλέγει. Μπορείτε να μου γράφετε τι κάνετε ή τι επιλέγετε να κάνετε, έτσι, ή ποιος είναι ο στόχος που θα θέσετε για τον εαυτό σας για τις επόμενες 100 μέρες ξεκινώντας από σήμερα. Το φθινόπωρο είναι μια τέλεια εποχή για να παίρνουμε αποφάσεις και να ξεκινάμε καινούργια πράγματα, έτσι. Έχουμε όλοι το σύνδρομο του σχολείου με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Είναι ο Σεπτέμβρης ένα καινούριο ξεκίνημα για όλους μας. Οπότε, γιατί όχι, είναι η τέλεια ευκαιρία για να ξεκινήσουμε και να κάνουμε αυτό το βήμα. Λοιπόν, αλλά πριν ξεκινήσω να σας τα λέω ένα-ένα, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι την επόμενη Δευτέρα, και αν θέλετε να κάνετε ένα ξεκίνημα και για το στυλ σας, έτσι, και για το πώς η στυλιστική σας ταυτότητα μπορεί να σας ενδυναμώσει να εκφράσει αυτό που πραγματικά θέλετε να είστε κάθε μέρα. Πώς μπορεί πραγματικά να λέει αυτό που είστε κάθε μέρα. Πώς μπορεί να σας δώσει χαρά, δύναμη, ενέργεια, αυτοπεποίθηση και όλα αυτά τα καταπληκτικά. Την επόμενη Δευτέρα στις 5/9, στις 9 η ώρα το βράδυ, έχουμε ένα εξαιρετικό free σεμινάριο που μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο link που θα δείτε τώρα στο Facebook. Και εδώ αντίστοιχα θα προσπαθήσω να το βάλω στα σχόλια. Αν μπορέσω, δεν μπορώ, δεν πειράζει, θα το δείτε αμέσως μετά. Υπάρχει ήδη στο LinkedIn bio ούτως ή άλλως και θα μπορώ να σας το ανεβάσω μετά και στις stories, όπως και να έχετε, θα κλείσουμε το live. Okay. Και να έρθετε να τα δούμε ακόμα, να δούμε ακόμα αναλυτικά κάποια πράγματα για το πώς μπορείτε να διαμορφώσετε τη στυλιστική σας ταυτότητα και πώς όλα αυτά που λέμε σήμερα μπορούν να συνδεθούν και με όσα θα μάθετε την επόμενη Δευτέρα. Αθανασία, λες, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα να χάσεις την υγεία σου, το πιο σημαντικό στη ζωή μας, έτσι ακριβώς. Ο Τόνι Ρόμπινς που σας ανέφερα πριν από λίγο, σε ένα σεμινάριο που έβλεπα δικό του τις προάλλες, έλεγε το ότι όταν έχεις την υγεία σου έχεις πολλά προβλήματα. Όταν δεν έχεις την υγεία σου έχεις μόνο ένα. Και αν το σκεφτούμε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και πρέπει να δώσουμε την κατάλληλη προσοχή.
πρέπει, είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε τον εαυτό μας και αυτό σίγουρα δεν είναι δεδομένο. Και στις συνήθειες που δημιουργούμε κάθε μέρα έχει σημασία να θέσουμε ένα λίγο μακροχρόνιο στόχο. Δηλαδή, πώς θέλουμε να είμαστε 10 χρόνια από σήμερα και στο κομμάτι της υγείας μας και στο κομμάτι των σχέσεων και στο κομμάτι των οικονομικών και στο κομμάτι της δουλειάς. Σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, πώς θέλουμε να είμαστε 10 χρόνια από σήμερα. Γιατί αν το σκεφτούμε αυτό, τότε το να κάνουμε συνήθεια κάποια πράγματα θα αποκτήσουν άλλη σημασία σήμερα. Ας πούμε, δεν πίνουμε νερό. Κανένας από εμάς δεν πίνει ενδεχομένως αρκετό νερό, έτσι. Και από εκεί θα ξεκινήσω ούτως ή άλλως. Όταν δούμε το γεγονός ότι δεν πίνουμε νερό, τι αντίκτυπο έχει στην υγεία μας, στο δέρμα μας, στην ομορφιά μας, σε όλα τα κομμάτια της ζωής μας και το δούμε σε έναν ορίζοντα δεκαετίας και κάνουμε ένα και τρέξουμε και δούμε τον εαυτό μας αφυτατωμένο 10 χρόνια μετά και τι αυτό μπορεί να σημαίνει, τότε θα καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το μικρό πραγματάκι που κάνουμε κάθε μέρα. Έτσι, οπότε, ανοίγουμε τα μάτια, ξυπνάμε το πρωί και ξεκινάμε. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό να κάνουμε είναι να πιούμε νερό. Τουλάχιστον 2 ποτήρια με τη μία. Έτσι. Ο γαστρεντερολόγος μου έλεγε 4 ποτήρια, δηλαδή 1 λίτρο νερό το πρωί ξεκινώντας. Το 4 μπορεί να σας φανεί πολύ, αλλά σίγουρα το 2 είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό και μπορούμε να το κάνουμε. Προσωπικά, πώς το πέτυχα αυτό το πράγμα. Έχοντας χασιμότο και πρέπει κάθε πρωί να πάρω θυροξίνη, έτσι, για το θυροειδή μου. Λοιπόν, το πρώτο ποτήρι νερό το παίρνω μαζί με το χάπι. Το δεύτερο ποτήρι νερό το βάζω στην κούπα του καφέ. Βάζω λοιπόν τον καφέ μου να γίνεται και μέχρι να κάνω όλα τα υπόλοιπα που θα σας πω τώρα, έχω την κούπα με το νερό εκεί. Οπότε, τι λέω στον εαυτό μου. Για να μπορέσεις να γεμίσεις την κούπα με καφέ, θα πρέπει πρώτα να αρχίσει το νερό. Οπότε δεν το αδειάζω φυσικά στον ορχητή. Πίνω το δεύτερο ποτήρι. Θυμίζω στον εαυτό μου λοιπόν ότι πρέπει να πιει και το δεύτερο ποτήρι νερό. Και έτσι επιβραβεύω τον εαυτό μου με τον καφέ μετά. Okay? Είναι τόσο απλό, παιδιά. Νερό λοιπόν. Εξαιρετικά σημαντικό. Αμέσως μετά, 10 λεπτάκια άσκηση. 10-15 λεπτάκια άσκηση. Αυτό τουλάχιστον κάνω εγώ. Όπως και να έχει. Μέχρι να πιω τον καφέ πρέπει να περάσει μισή ώρα για το χάπι της λόγω του χάπιου του θυροειδή, τέλος πάντων. Άρα, μισή ώρα πρέπει να περιμένω. Άρα, τι καλύτερο, ξεκινάω και κάνω 10 λεπτάκια γυμναστική. Προσωπικά επιλέγω τη γιόγκα κάθε πρωί, 10-15 λεπτάκια για να ανοίξει το σώμα, να αναπνεύσω σωστά, να ξεκλειδώσει το σώμα. Οφείλω να σας πω ότι πάρα πολλά πρωινά το σώμα μου με πονάει πάρα πολύ. Είναι από την κούραση, είναι από την ηλικία, είναι από οτιδήποτε, έτσι. Είναι από μια αρθρίτιδα που μπορεί να έχω ως γονίδιο. Σε κάθε περίπτωση πονάει το σώμα μου αρκετά πάρα πολλές φορές το πρωί όταν ξυπνάω. Κάποιοι μπορεί να μην έχετε αυτό το πρόβλημα, αλλά η γιόγκα κατευθείαν με βοηθάει να ανοίξει ο σκελετός, να ανοίξει ο θώρακας, να αναπνεύσω σωστά. Για κάποιον από εσάς μπορεί να είναι του να βάλετε μουσική και να αρχίσετε να χορεύετε μέσα στο σπίτι. Μια χαρά, τέλειο μου ακούγεται, υπέροχο, καταπληκτικό. Μπορεί να είναι του να κάνετε 5 λεπτά μία σανίδα ή σε 100 αναπνοές. Ή το να βάλετε τα παπούτσια σας και να βγείτε να περπατήσετε για 1/4. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στην καρδιά σας. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στο σώμα σας, συνολικά. Άρα 10-10 λεπτά γυμναστική, με όποια μορφή εσείς επιλέγετε, ανάλογα με το που βρίσκεστε στον κόσμο, με το τι σας εξυπηρετεί, τι αγαπάτε να κάνετε, τι σας αρέσει να κάνετε, είναι ιδανικό. Αμέσως μετά, αυτό που προσωπικά κάνω είναι 10-15 λεπτάκια αυτό που ονομάζει ο Τόνι. Δύο είναι δάσκαλοι, παιδιά. Τζον Άσραφ, Τόνι Ρόμπινς. Οι δύο βασικοί τουλάχιστον. Μετά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Αυτό που ονομάζει ο Τόνι Ρόμπινς, priming. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε και να βρείτε στο YouTube το αντίστοιχο βίντεο. Θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Μέσα από αυτό στην ουσία τι κάνει. Ξεκινάει με έναν πολύ
εύκολο και απλό διαλογισμό. Ο διαλογισμός δεν χρειάζεται να είναι κάτι εξωφρενικό και κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί και να είναι, αλλά δεν είναι ανάγκη να είναι αυτό. Μπορεί να είναι απλά 6 ή 12 ή 18 αναπνοές. Αναπνοές μεγάλες, διαφραγματικές αυτό που λέμε, μετρημένες ιδανικά, μέχρι το 5 εισπνέουμε, μέχρι το 5 εκπνέουμε, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι τρόποι, σας λέω το πιο απλό. Με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να πατάς το κουμπί και να κάνεις reset τον εγκέφαλό σου. Έτσι. Άρα, τι κάνουμε, ξεκινάμε, αναπνέουμε και κατευθείαν είναι σαν να πατάμε τον υπολογιστή μας, το δικό μας προσωπικό υπολογιστή, για να ξεκινήσει από την αρχή. Ωραία. Τέλεια. Εκεί λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε να κάνουμε μία άσκηση ευγνωμοσύνης. Να θυμηθούμε 2-3 πράγματα, λιγότερο σημαντικά, περισσότερο σημαντικά, για τα οποία είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. Έτσι. Το πρώτο και πολύ σημαντικό είναι ότι είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανοί και αυτή τη στιγμή μιλάμε. Έτσι, είμαι πάρα πολύ ευγνώμονα, ας πούμε, που είμαι εγώ σήμερα εδώ μαζί σας και είμαστε 60 άνθρωποι στο Instagram και άλλοι τόσοι στο Facebook και μιλάμε και μοιραζόμαστε αυτή την ενέργεια αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαι πάρα πολύ ευγνώμονα γι' αυτό. Τόσο απλό. 3 πραγματάκια. 5, 10, όσο θέλετε. Αλλά τα 3 σίγουρα έχουμε όλοι 3 πράγματα για τα οποία είμαστε ευγνώμονες κάθε μέρα. Μόλις τα σκεφτούμε και μόλις το νιώσουμε αυτό το πράγμα βαθιά μες στο πετσί μας, δεν μπορούμε να είμαστε μίζεροι. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να είμαστε μίζεροι. Άρα έχει αλλάξει ήδη η μέρα μας. Okay. Και το άλλο πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που κάνω εγώ και μου έχει μάθει η άλλη αγαπημένη μου coach, η Κατερίνα Ισαλακά, φιλάκια πολλά Κατερίνα μου, είναι την ώρα που το κάνω αυτό και τελειώνω, να σηκώνω τα χέρια ψηλά και να λέω: είναι μια καταπληκτική μέρα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και μπορεί να ακούγεται λίγο χαζό. Να λες τώρα τι λέει τρελή πρωινιάτικα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι όταν το κάνετε αυτό, όσο και αν στην αρχή μπορεί να φαντάζει αστείο, μπορεί να φαντάζει ίσως να νιώθει και γελίες κάποιες φορές, αυτό που κάνει στον εγκέφαλό σας είναι να κλειδώνει και να ρωτάει ο εγκέφαλός σας τι μπορεί να κάνει τη μέρα μου πραγματικά καταπληκτική σήμερα. Αν συνέβαινε τι σήμερα η μέρα μου θα ήταν καταπληκτική. Άρα σκέφτεστε τι μπορεί να κάνει τη μέρα σας καταπληκτική. Άρα ήδη έχετε μπει σε αυτή την ενέργεια. Δεν έχετε σκεφτεί την πετρελαϊκή κρίση, την ενεργειακή κρίση, το χαμός γίνεται έξω, τον COVID, αχαχαχβαχβαχ. Έτσι, έχετε πάει σε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχετε σκεφτεί τι μπορεί σήμερα να κάνει τη μέρα σας καταπληκτική. Τελείωσε. Πάρα πολύ ωραία. Αφού συμβούν λοιπόν όλα αυτά, μπαίνουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ να το κάνω αυτό. Καλημέρα, καλή αρχή, Βικάκι μου. Καλημέρα, γλυκιά μου. Τι εννοείς δεν μπορούσα να φανταστεί να το κάνεις αυτό. Να μπαίνεις στο μπάνιο. Μπαίνεις στο μπάνιο, ρε παιδί μου, είσαι μόνη σου. Δεν σε βλέπει κανένας άλλος. Σήκω στα χέρια και πες, είναι μια καταπληκτική μέρα σήμερα. Το έχουμε, ρε παιδί μου. Είναι τέλεια. Νιώθω φανταστικά. Ποιο είναι το δύσκολο? Δεν βλέπω κάτι δύσκολο σε αυτό. Τι κάνω όταν ευριάζω, Κωνσταντίνο? Τι κάνω όταν ευριάζω? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, αρχικά αναπνέω. Αρχικά αναπνέω και σκέφτομαι. Προσπαθώ να μην αντιδράσω σπασμωδικά. Προσπαθώ να μην κάνω αυτό που έρχεται αυτόματα, έτσι. Προσπαθώ να αναπνεύσω, να κατευνάσω το θυμό μου, έτσι, γιατί θυμώνω πάρα πολύ, μου είστε. Με βλέπετε έτσι γλυκούλα. Και να σκεφτώ. Αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή, στη σκέψη μου, είναι να ρωτήσω τον εαυτό μου πώς θα ήθελα ή πώς φαντάζομαι ότι θα λειτουργούσε η ιδανική Κατερίνα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, δίνω στον εαυτό μου το χρόνο, που είναι μερικά δευτερόλεπτα, μην φανταστείτε ότι είναι καμιά τρέλα, και ρωτάω, αυτό που εσύ θες να είσαι, αυτή που εσύ θες να είσαι, πώς θα φερόταν στη δεδομένη κατάσταση, πώς θα την αντιμετώπιζε,
Και μετά μπαίνω σε αυτή την ενέργεια και προσπαθώ να λειτουργήσω μέσα από αυτό το πλαίσιο και όχι να αντιδράσω σπασμωδικά. Προσπαθώ λοιπόν να ανταποκριθώ σε αυτό το οποίο συμβαίνει και όχι να αντιδράσω σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Βίκυ, μου λες, ναι, αυτό θα το προσπαθήσω, με ξέρεις αφού. Φυσικά και θα το προσπαθήσεις. Ξέρω ότι τώρα μπορεί να λες, πάπα, πώς θα το κάνω, πώς θα το κάνω, αλλά αύριο θα το έχεις κάνει ήδη. Το ξέρω. Γι' αυτό, γιατί είσαι doer. Καλημέρα, καλή αρχή, καλημέρα. Λοιπόν, ωραία. Αυτό κάνω όταν εκνευρίζομαι. Και προσπαθώ να αποφεύγω οτιδήποτε μπορεί να με εκνευρίσει πρωί-πρωί. Άρα, δεν ανοίγω το κινητό και δεν τσεκάρω τα μηνύματα. Δεν ανοίγω το mail και δεν τσεκάρω το mail. Αποφεύγω να μπω στα social media. Και προσπαθώ να ξεκινήσω με όλα αυτά που ενδυναμώνω και κλειδώνω στην ενέργεια που εγώ θέλω. Ωραία. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Και μόλις σε μελετούσαμε. Η Τάνια λέει, καλημέρα, υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσω το live αργότερα και πώς. Δεν θέλω να το χάσω. Τάνια μου, φυσικά, θα είναι αποθηκευμένο και στο Instagram και στο Facebook και αντίστοιχα ανεβαίνει στο κανάλι μας στο YouTube αμέσως μετά. Οπότε, ναι, φυσικά, και μπορείς να το παρακολουθείς και μετά. Αλλά φυσικά, όσο μπορείς να είσαι εδώ στο live μαζί μας, ακόμη καλύτερα. Τέλεια. Λοιπόν, τα έχουμε κάνει όλα αυτά, ωραία, και έχουμε μπει στο μπάνιο με αυτή την φανταστική κατάσταση. Πάρα πολύ σημαντικό να καθαρίσουμε το δέρμα μας, να καθαρίσουμε το σώμα μας, το πρόσωπό μας. Μπαίνουμε λοιπόν για ένα ωραίο ντουζάκι, καθαρίζοντας όλο μας το δέρμα, να φύγει ό,τι ξένο σώμα υπάρχει. Είναι πολύ εξαγνιστικό και πάρα πολύ ουσιαστικό και για το στυλ μας και για την ποιότητα της καθημερινότητάς μας. Κάνουμε το ντους μας, καθαρίζουμε το δέρμα μας, δίνουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας. Πάρα πολύ σημαντικό επίσης το να ενυδατώσουμε με προϊόντα το δέρμα μας και το πρόσωπό μας. Αντιλιακό οπωσδήποτε χειμώνα-καλοκαίρι. Ανάλογα με το χρόνο που θέλουμε να αφιερώσουμε ή έχουμε για να αφιερώσουμε, τότε μπορούμε αυτό το skin care στο πρόσωπο και στο σώμα μας να διαρκέσει όσο εμείς θέλουμε και όσο εμείς μπορούμε. Προσωπικά, μέσα από τα προϊόντα της Environ, έχω βρει τον τρόπο να το κάνω αυτό με τρεις κινήσεις κυριολεκτικά, αλλά το να αγγίξουμε το σώμα μας, το να αγγίξουμε το πρόσωπό μας, το να περάσουμε μία κρέμα στο σώμα μας και στο πρόσωπό μας, είναι στην πραγματικότητα είναι το χάδι προς τον εαυτό μας, αν το σκεφτούμε έτσι. Είναι τόσο όμορφο να δώσουμε ένα χάδι στον εαυτό μας το πρωί, να περάσουμε το σώμα μας με ένα πολύ γλυκό χάδι και να πούμε τώρα είναι η ώρα να σε φροντίσω. Αφού το κάνουμε λοιπόν αυτό, έρχεται η στιγμή να πάρουμε το καφεδάκι μας, το τσάι μας ή ό,τι άλλο θέλουμε και να πάμε στη ντουλάπα μας και να βάλουμε τα ωραία μας τα ρούχα. Εκεί λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Εκεί έχει σημασία να κάνουμε 2-3 βασικές ερωτήσεις στον εαυτό μας. Η πρώτη είναι να καταλάβουμε ποια ενέργεια θέλουμε να έχουμε σήμερα. Τι θέλουμε να πούμε μέσα από την εικόνα μας. Ωραία. Σήμερα ξεκινάω τη μέρα και έχω να πάω σε ένα επαγγελματικό ραντεβού που θέλω να κλείσω μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ωραία. Μια πάρα πολύ καλή δουλειά για μένα. Μια καλή οικονομική συμφωνία. Οτιδήποτε. Λοιπόν, θα ντυθώ για αυτό. Θα ανοίξω λοιπόν την ντουλάπα και θα πω ποιο ρούχο είναι αυτό που με κάνει να νιώθω δυνατή με αυτοπεποίθηση και να μεταφέρει το μήνυμά μου. Κωνσταντίνα, λες να μην ντυθώ στολή. Πάρα πολύ σωστά, Κωνσταντίνα. Μπράβο, Κωνσταντίνα. Διαβάζεις τα πώς. Τέλεια, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, ναι, να μην ντυθώ στολή. Να μην ντυθώ αυτόματα. Όλοι έχουμε κάποια ρούχα τα οποία τα λέμε στολή, έτσι. Είναι αυτά τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε καλά, εύκολα και γρήγορα. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να γεμίσουμε την πλάπα μας με ρούχα τα οποία να μας νιώθουν να νιώθουμε καλά. Πώς μπορούμε να νιώθουμε όχι απλά καλά, να νιώθουμε υπέροχα. Ένα ρούχο λοιπόν, ένα ρούχο ή ένα σύνολο ή ένα συνδυασμός για να μας κάνει να νιώθουμε υπέροχα, πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και ποια είναι αυτά? Η άνεση. Πρέπει να νιώθουμε άνετα μέσα σε ένα ρούχο. Έτσι.
Δεν έχει νόημα να φοράμε ένα ρούχο το οποίο μας πιέζει, μας ζορίζει, μας δεσμεύει, δεν μας αφήνει να είμαστε ελεύθεροι. Έτσι, ένα πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι η ποιότητα. Είναι να φοράμε ένα ρούχο το οποίο είναι ποιοτικό, το οποίο μας κάνει να νιώθουμε καλά, ακουμπάει το σώμα μας αν χάδι, δεν μας ξύνει, δεν μας ενοχλεί, μας κάνει να νιώθουμε πάρα πολύ ωραία και όχι άβολα. Ωραία, σε επίπεδο ποιότητας. Αυτό που μεταφέρει το μήνυμα της δικής μας ενέργειας. Είτε χρωματικά, είτε σχεδιαστικά, είτε σε επίπεδο γραμμής, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, το ρούχο το οποίο φοράμε να μεταφέρει, ή το σύνολο το οποίο φοράμε, να μεταφέρει την ενέργεια που εμείς θέλουμε. Λοιπόν, σήμερα συγκεκριμένα, θα σας πω το εξής τι μου συνέβη εμένα. Όταν ξεκίνησα να ετοιμάζομαι για το live, αρχικά επέλεξα να βάλω κάτι άλλο. Φορώντας το, δεν ένιωθα αυτό που ήθελα να νιώθω σήμερα για να ξεκινήσουμε τη σεζόν. Δεν ήταν τελικά το outfit ή το ρούχο το οποίο ήταν αυτό που εγώ ήθελα να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Τι έκανα λοιπόν, το άλλαξα. Το άλλαξα. Γιατί δεν θα είχα την ίδια ενέργεια αυτή τη στιγμή να είμαι εδώ μαζί σας, full στο 110% και να σας δίνω το καλύτερο, αν μέσα σε αυτό που φορούσα δεν ένιωθα πραγματικά καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά. Και αυτό έχει να κάνει ενδεχομένως με το χρώμα, ενδεχομένως με το μοτίβο, ενδεχομένως με τη γραμμή, με το αν είναι άβολο, αν στέκεται σωστά, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Okay. Άρα, φοράμε, επιλέγουμε εκείνο το κομμάτι που σήμερα, γι' αυτό που σήμερα έχουμε να κάνουμε, μας δίνει το maximum της ενέργειας, το maximum της δυναμικής, το maximum του εαυτού μας. Ωραία. Και φυσικά, αν δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε, γιατί αυτό είναι μια τεράστια άλλη συζήτηση, γραφόμαστε στο free σεμινάριο της επόμενης Δευτέρας και τα μαθαίνουμε όλα αναλυτικά. Ωραία, για να δω λίγο, γιατί μου στέλνετε τόσα μηνύματα. Σοφία, λες πολύ ωραία όλα, αλλά δεν είμαι πρωινός τύπος. Κοίταξε τώρα, πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή η Σοφία. Ούτε εγώ είμαι πρωινός τύπος. Πρέπει να σου πω ότι πριν από χρόνια ξυπνούσα 10 η ώρα, ας πούμε. Ξυπνούσα 9, με το ζόρι 8. Δηλαδή το 8 ήταν ξημέρωμα. Τώρα πια ξυπνάω κάτι μεταξύ 6 και 6.30. Και αυτό γιατί κατάλαβα ότι είναι πολύ σημαντικότερο για μένα να βγω από τον τίτλο «Δεν είμαι πρωινός τύπος» και να φτιάξω ένα καινούριο τίτλο για μένα που να λέγεται «Είμαι πρωινός τύπος» ή «Είμαι ό,τι θέλω εγώ να είμαι». Γιατί πίστευα ότι αυτό πραγματικά είχε πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωή μου. Εφόσον βεβαίως δεν είσαι πρωινός τύπος, μπορείς να γίνεις αρχικά ό,τι θέλεις εσύ να είσαι, αλλά για να μπορέσεις αυτό να το πετύχεις, αν το αποφασίσεις για σένα, το πολύ σημαντικό είναι να ξεκινήσεις με το πιο μικρό βήμα. Άρα, αντί να ξυπνάς μία ώρα πιο μπροστά ή δύο ώρες πιο μπροστά, μπορείς απλά να ξεκινήσεις 15 λεπτά πιο μπροστά και να κάνεις ένα πολύ γρήγορο σετάρισμα όλων αυτών των οποίων συζητάμε. Okay. Λες, έχεις δίκιο, χάνεται όλη μέρα. Και είναι, θυμάστε εκείνο το τραγούδι «Αν σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και όλα θα παρκάρω νωρίς, αν σηκωθώ αργά κτλ. Κτλ. Και θα είναι όλα αργά». Να, κάπως έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να αφιερώσεις μία ώρα. Ξεκίνα με τα 10-15 λεπτά. Αυτά τα 10-15 λεπτά που θα δώσει τον εαυτό στο πρωί για να κάνει τρία βασικά πραγματάκια, μπορούν κυριολεκτικά να αλλάξουν όλη σου τη μέρα και τον τρόπο που τη ζεις. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, έτσι. Τέλεια, Φωτεινή λες, καλημέρα Φωτεινή, σούπερ. Ούτε εγώ, αλλά δεν φτιάχνετε λες. Πώς θα το επιλέξουμε αν δεν υπάρχει χρόνος. Πώς θα επιλέξουμε να κάνουμε τα καθημερινά μας ritual αν δεν υπάρχει χρόνος. Παιδιά, είναι αυτό που σας είπα. Είναι όλοι 24 ώρες έχουμε. Όλοι έχουμε 24 ώρες. Το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις 24 ώρες είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Okay. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε 10 λεπτά για τον εαυτό μας 15. Μπορούμε. Η Φιγένεια λες, βρίσκω αρκετά στη δουλάπα μου που μου αρέσουν και δυσκολεύομαι να βρω σύνολο να τα εντάξω. Η Φιγένειά μου πρέπει να έρθει στο free σεμινάριο την άλλη εβδομάδα και
Ιδανικά πρέπει να έρθεις και στα κόρσες του Ιερουσαλήμ, γιατί εκεί θα καταλάβεις πραγματικά πώς να αξιοποιήσεις τα ρούχα τα οποία έχεις στη δουλάπα σου. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουμε στη δουλάπα μας που δεν ξέρουμε πραγματικά το να τα κάνουμε. Είναι σημαντικό να μάθουμε να τα αξιοποιούμε σωστά, μέσα στις ανάγκες μας, μέσα στα περιβάλλοντά μας. Και αυτό δεν είναι μια κουβέντα 10 λεπτών. Οπότε έλα την άλλη Δευτέρα στο σεμινάριο. Εκεί ήδη θα καταλάβεις πάρα πολύ περισσότερα πράγματα για το τι να κάνεις με αυτά. Και μπορείς ήδη να μετρήξεις και στα προηγούμενα live φυσικά, τα οποία τα περισσότερα τα έχεις δει από ό,τι ξέρω. Λες πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ρούχα που έχουμε αγοράσει, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε βρει τον τρόπο να τα συνδυάσουμε ώστε να μας αρέσουν. Αρχικά, και σε συνέχεια με την προηγούμενη ερώτησή σου, αυτό μπορείς να το κάνεις με το να αφιερώσεις κάποιο χρόνο για να πειραματιστείς. Δηλαδή, ένα Σαββατοκύριακο, ένα απόγευμα που θα καθόσουν για να δεις, ή ένα βράδυ που θα καθόσουν για να δεις Netflix, ή να δεις μια ταινία, ή να κάνεις κάτι άλλο, βάλε ένα ποτάκι, βάλε ένα καφεδάκι, βάλε ένα τσάι, κάτι, βάλε τη μουσική σου, άναψε ένα κεράκι και μπες στο δωμάτιο και ξεκίνα να δοκιμάζεις συνδυασμούς. Ξεκίνα να λες, ωραία, έχω αυτό το top, τι μπορώ να κάνω με αυτό. Ας το συνδυάσω έτσι, αν του βάλω εκείνα τα παπούτσια. Ξεκινήστε να πειραματίζεστε, παιδιά, με το style. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει μαγικά. Έτσι πατάω ένα κουμπί και λύνονται όλα. Όλα τα πράγματα θέλουν μια κάποια φροντίδα και ένα κάποιο χρόνο να αφιερώσουμε. Δεν γίνονται μαγικά. Ωραία. Άρα, αποφάσισε να αφιερώσεις λίγο χρόνο, 2 ώρες, ας πούμε, και εξέτασε αυτά τα 3, 4, 5 κομμάτια και ξεκίνα να πειραματίζεσαι. Ξεκίνα να δοκιμάζεις και να κάνεις πράγματα που μέχρι τώρα δεν έχεις κάνει. Δεν θα βγουν όλα πετυχημένα, αλλά από αυτό που δεν είναι πετυχημένο θα καταλάβεις τι μπορείς να βελτιώσεις, τι καλύτερο μπορείς να κάνεις και το καθεξής. Και φυσικά, να είμαστε καλά, ξέρεις που μπορείς να με βρεις, με κάποια καθοδήγηση μπορείς να κερδίσεις πάρα πολύ χρόνο από το να πελαγώνεις το ότι έτσι δεν μ' αρέσει, έτσι δεν μ' αρέσει, άστο τώρα, πάμε παρακάτω, ας βάλω πάλι αυτό που έχω. Okay. Λοιπόν, λες εδώ αγαπημένη, μου αρέσει το στυλ σου σήμερα, αλλά έχω κοιλιά και δυστυχώς είμαι αναγκασμένη να φοράω από πάνω το παντελόνι, μπλούζες και κάμισα και το σύνολο γίνεται άκομψο. Δεν είναι πάντοτε έτσι. Και ακόμα και αν έχουμε κοιλιά, τώρα θα σας το δείξω μετά στο γνωστό βίντεο το σύνολο, παιδιά. Άντε θα σηκωθώ λίγο. Φοράω ένα σόρτς, λοιπόν, το οποίο έχει πιέτες. Okay. Άρα μια μικρή κυλίτσα μπορεί να την καλύπτει. Και ένα ρηχτό σακάκι. Οπότε σε μία περίπτωση χιλιάς αυτό θα μπορούσε να το καλύψει κάλλιστα. Αλλά αν πρέπει να μπει απ' έξω, είναι καλό να έχει ένα τέτοιο σχήμα ή ένα μανίκι το οποίο να είναι στα 2 ή στα 3 τέταρτα, ώστε να δίνει μια εικονική γραμμή μέσης. Ένα μακρύ κολλιέ στο διάφραγμα επίσης είναι από τα πολύ βασικά tips που δίνουμε για το κομμάτι της κοιλιάς και του πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μέση με οπτικά εφέ. Και υπάρχουν και πολλοί, πολλοί άλλοι τρόποι κοιλιά. Οπότε, πάντοτε υπάρχει τρόπος να κάνουμε τα πράγματα για εμάς, έτσι. Να τα φέρνουμε στα δικά μας μέτρα. Αντριάννα μου, καλημέρα. Μάρδη, καλημέρα. Τέλεια, τέλεια. Λες, Μάρδη, εντωμεταξύ, άλλα βγάζω να φορέσω συνδυασμένα και την τελευταία στιγμή φοράω άλλα. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που δεν θα ακούσετε εύκολα από μένα να σας λέω ετοιμάστε τα ρούχα σας από το βράδυ. Γιατί προσωπικά, όχι ότι μπορεί να λειτουργήσει μαγικά σε κάποιους ανθρώπους, αλλά σε μένα δεν λειτουργήσε ποτέ. Σε μένα. Γιατί? Γιατί το πρωί όταν ξυπνάω άλλος άνθρωπος από ό,τι κοιμήθηκα το προηγούμενο βράδυ. Μπορεί όσες φορές το έκανα, με συγχωρείτε, κάτσε να πιούμε και μια γουλιά καφέ. Είναι και σορτή κούπα σήμερα με την μπλούζα. Όσες φορές το έκανα, να ετοιμάσω το outfit από το βράδυ, το πρωί ξύπνησα με μια άλλη διάθεση. Και δεν ήταν αυτό που τελικά ήθελα να βάλω εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Ή μπορεί να ήταν άλλος ο καιρός τελικά. Εγώ να υπολόγιζα ότι θα έχει ζέστη και τελικά να έβρεχε ή οτιδήποτε. Όταν έχουμε μια σωστά δομημένη καρνταρόμπα και μια
λειτουργικά οργανωμένοι, τότε είναι ακόμα πιο εύκολο να πάρουμε τον καφέ μας και μέσα σε πολύ λίγα λεπτά να ανοίξουμε την κουλάπα και να πάρουμε 2-3 πράγματα να τα συνδυάσουμε μεταξύ τους και το αποτέλεσμα να είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε. Δεν χρειάζεται τρομερά μεγάλο κόπο ή τρομερά πάρα πολύ χρόνο. Χρειάζεται να είναι σωστά οργανωμένοι, να ξέρουμε τι έχουμε και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά. Ωραία. Λοιπόν, οπότε Μάρτι μου, σε καταλαβαίνω, όπως είδες και εγώ σήμερα το ίδιο πράγμα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έκανα. Όσο πιο ξεκάθαροι είμαστε πριν ξεκινήσουμε να ντυθούμε, το ποια είναι η εντύπωση που θέλουμε να δημιουργήσουμε, τόσο πιο γρήγορη θα είναι και η απόφασή μας. Έφυλες, εγώ βλέπω και τον καιρό από την προηγούμενη μέρα. Έφυμο, ναι, και εγώ το κάνω, αλλά πάρα πολλές φορές άλλα λέει ο καιρός και άλλα γίνονται στην πραγματικότητα. Οπότε δεν πετυχαίνει πάντα αυτό με την πρόβλεψη. Αλλά αν αυτό σας εξυπηρετεί, εγώ μαζί σας, δηλαδή αν θέλετε τα πρωινά σας ritual στην πραγματικότητα να τα ξεκινάτε από το προηγούμενο βράδυ, γιατί αυτό σας κερδίζει κάποιο χρόνο το πρωί, για όσες από εσάς δεν είστε πρωινοί τύποι, με αυτά που λέγαμε, ή σας κάνει να νιώθετε πιο ήρεμες και πιο ασφαλείς ότι το έχετε έτοιμο, με γεια σας, με χαρά σας, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καλά θα κάνετε. Λες Κωνσταντίνα, ίσα που λες να ξυπνήσω να βάλω τα ροχαλάκια που διάλεξα. Πάρα πολύ ωραία. Αν αυτό σας ενδυναμώνει, αν αυτό σας κάνει να νιώθετε καλύτερα, εγώ μαζί σας 200%. Όλα αυτά που λέμε τα προσαρμόζουμε η κάθε μια μας σε αυτό που της ταιριάζει και έχει ίδια ανάγκη. Η Έφη λέει, ειδικά εδώ στο Ρέθινο, σε συμφωνώ. Στην αλλαγή του καιρού να υποθέσω, Έφη, ότι άλλα βλέπεις το βράδυ και άλλα γίνονται το πρωί. Μάλλον. Μάλλον. Τέλεια. Αφού λοιπόν πάρουμε και φορέσουμε τα ρούχα τα οποία θέλουμε, έτσι, είναι σημαντικό να κάνουμε ένα, πριν, μετά, ό,τι εσάς σας εξυπηρετεί, ένα ελαφρύ make-up. Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάτσουμε στον καθρέφτη μισή ώρα και να περνάμε τη μία στρώση μετά την άλλη και όλα αυτά τα καταπληκτικά. Έχει σημασία επίσης να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα make-up tutorials, το συζητούσαμε με τη λατρεμένη Παλικαροπούλη το Σαββατοκύριακο, ότι όλα αυτά τα βίντεο που βλέπουμε για το πώς να κάνουμε ένα make-up δεν σημαίνει ότι ανταποκρίνονται στις δικές μας ανάγκες. Έχει σημασία λοιπόν να έχουμε ένα απλό make-up, πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ γρήγορο, το οποίο να είναι για εμάς, να αναδεικνύει τα δικά μας χαρακτηριστικά. Πού θέλουμε να εστιάσουμε, στα μάτια και στα φρύδια, στα μάτια και στα φρύδια. Πού θέλουμε να εστιάσουμε, στο bronzing αποτέλεσμα. Σε αυτή τη γενική αίσθηση, αυτό. Θέλουμε το κόκκινο κραγιόν που μπορεί να έχω εγώ ή ένα άλλο έντονο κραγιόν, που μπορεί να είναι ένα φούξ, ένα κοραλί, ένα μοβ, οτιδήποτε, να εστιάσουμε σε αυτό. Τι είναι αυτό που μας εξυπηρετεί, νιώθουμε ότι είναι σαν να μας δίνουν, να μας κάνουν μια ένεση ενέργειας, οτιδήποτε. Μπορεί να είναι απλά μία αντιλαϊκή κρέμα με λίγο χρώμα, το οποίο να φιλτράρει το πρόσωπο και να μην δίνει μια πολύ ελαφριά λάμψη. Μπορεί να είναι και μόνο αυτό και μία μάσκαρα. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι κάτι συγκλονιστικό. Χρειάζεται όμως να είναι κάτι το οποίο θα δείχνει το πρόσωπό μας πιο φωτεινό, θα το δείχνει πρώτα απ' όλα σε εμάς, έτσι. Θα μας κάνει να βλέπουμε τον εαυτό μας πιο όμορφο, πιο λαμπερό, με περισσότερη υγεία, με περισσότερο φως. Okay. Αυτό λοιπόν μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Κωνσταντίνα μου λες, δεν βάφαμε, γι' αυτό δίνω πόνο στον τίσιμο. Πολύ ωραία. Μπορείς όμως να κάνεις αυτό το οποίο συζητάμε, δηλαδή να κάνεις το πάρα πολύ λίγο, αυτό που πραγματικά θα δώσει ένα φίλτρο στο πρόσωπό σου. Okay. Θα δεις διαφορά, πίστεψέ μου. Θα λες, πω καλέ, τι ωραία που είμαι σήμερα. Άσε που θες και προστασία. Δεν το συζητώ. Μάρτι λες, να πω κάτι να γελάσουμε. Στο κρεβάτι που πέφτω να κοιμηθώ, σκέφτομαι συνδυαστικά και τι θα φορέσω. Και σκέφτομαι, έχω αυτό, έχω εκείνο, άσε. Λέει η Μάρτι.
Ωραία. Να ορίστε. Ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να κοιμηθείς το βράδυ. Από το να σκέφτεσαι πώς θα πληρώσω το λογαριασμό, πολύ καλύτερο μου ακούγεται. Ή τέλος πάντων, αχ, και τι θα γίνει αν ανέβει το αέριο ή οτιδήποτε. Πάρα πολύ καλύτερο μου ακούγεται, έτσι. Εξαιρετικά. Make-up. Μετά, τι έχουμε? Μαλλιά. Τα μαλλιά μας. Τα μαλλιά μας, λοιπόν, είναι σημαντικό να τα φροντίσουμε και αυτά, να τα χτενίσουμε. Δεν χρειάζεται και πάλι να είμαστε με το πιστολάκι, με τη μασιά και την μπούκλα κάθε μέρα. Μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα στυλ το οποίο να είναι πρακτικό για την καθημερινότητά μας. Εντάξει, μπορεί να είναι ένα κοντό, με λίγο τζέλ, με λίγο κερί να αποκτάει ένα στυλ. Οτιδήποτε εξυπηρετεί τις δικές μας ανάγκες και τα δικά μας θέλω. Είναι μακριά, είναι μπούκλες, είναι μια φράντζα, είναι κοντά, είναι καρέ, οτιδήποτε θέλουμε εμείς, αρκεί να μπορούμε να τα φροντίσουμε εύκολα και γρήγορα. Μπορεί μια μέρα να μην έχουμε προλάβει να τα περιποιηθούμε όπως θέλουμε, να μην έχουμε προλάβει να τα λούσουμε ή να τα χτενίσουμε όπως θέλουμε. Μπορούμε να τα μαζέψουμε με μια κοτσίδα, μπορούμε να φτιάξουμε μια πλεξούδα, μπορούμε να κάνουμε ένα κότσο έτσι λίγο πιο περιποιημένο ή πιο ατιμέλιτο αντίστοιχα, αλλά να δώσουμε μια κάποια σημασία στο να φροντίσουμε τα μαλλιά μας. Έτσι, και για τα μαλλιά, σας υπόσχομαι ότι θα έχουμε τουλάχιστον 1 με 2 live αυτή τη σεζόν, γιατί είναι σημαντικό. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε και για τις περιπτώσεις που τα μαλλιά μας δεν μας ικανοποιούν για πολλούς λόγους. Αφήνω αυτό ως σημείωση, θα τα πούμε εν καιρό πολύ πολύ καλύτερα. Έφυλες, ναι, γιατί σε ορισμένες δουλειές είναι απαραίτητο με το μακιγιάζ. Σε κάποιες δουλειές είναι απαραίτητο και μπορεί και να επιβάλλεται από τον dress code της επιχείρησης ή της δουλειάς στην οποία πάμε. Αλλά ακόμα και αν δεν είναι απαραίτητο, ακόμα και αν δουλεύουμε από το σπίτι, ακόμα και αν οτιδήποτε, το να περάσουμε ένα ελαφρύ μακιγιάζ για εμάς πριν απ' όλα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εμείς το βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη όταν θα περάσουμε κάποια στιγμή μες την ημέρα. Και φυσικά θα μας δούμε και όλοι οι άλλοι. Και αυτό είναι μια επικοινωνία, είναι μια διάδραση. Ωραία. Έχει μια κάποια αξία όλο αυτό. Έφυλε, σαν αυτά τα μαλλιά ποτέ δεν τα προλαβαίνω. Οκ, έφυλε. Αν δεν τα προλαβαίνεις, σκέψου τι μπορείς να κάνεις. Τι θα είναι? Μια ωραία κοτσίδα. Δηλαδή, έστω ότι έχεις αυτή τη μαλούρα που κάθε πρωί μπορεί να θέλει ίσιωμα, γιατί το πρωί σηκώνεται λίγο ατίθηση. Τι κάνεις? Τα παίρνεις, τα μαζεύεις μια ωραιότατη κοτσιδούλα, περνάς μια λακ, κάνεις μια βουρτσιά τη φράντζα και έχεις μια περιποιημένη εικόνα. Αν πάλι αυτή η άκρη πάλι δεν είναι όπως την ήθελες, τι κάνεις? Μαζεύεις ένα ωραίο κοτσάκι, το περιποιείσαι, βάζεις ένα ωραίο λαστιχάκι, μια κορδέλα από πάνω, και δεν θέλει περισσότερο από 5 λεπτά, έτσι. Είναι τόσο απλό. Βασιλάκη, μου λες, το live θα μπορούσαμε να το παρακολουθήσουμε και μετά. Ναι, φυσικά θα αποθηκευτεί στο Instagram και φυσικά και στο Facebook και θα ανέβει και στο κανάλι μας στο YouTube αντίστοιχα. Λες, Μπλανκ, είσαι υπέρ του ντυσίματος μέσα στο σπίτι ή με πιτζάμα? Παιδιά, λίγο... Εδώ θέλω την προσοχή σας. Ακόμη και αν δουλεύουμε από το σπίτι, ακόμα και αν δεν δουλεύουμε γενικά και είμαστε μαμάδες ή οτιδήποτε και ζούμε στο σπίτι, είναι η καθημερινότητά μας εκεί, προσέξτε με, ντυνόμαστε κάθε μέρα. Τι σας έλεγα για τη γιαγιά μου όταν ξεκινήσαμε το live? Ντυνόμαστε. Μπορεί να μην βάλετε το τζιν που σας φύγει ενδεχομένως, να βάλετε κάτι ανάλαφρο και άνετο, αλλά ντυνόμαστε. Χτενιζόμαστε, βαφόμαστε. Μπορεί να σας κάνει λίγο τόλμη και γοητεία στην αρχή, για εμάς που είμαστε παλιοί και βλέπαμε κάποτε. Αλλά μπορεί να σας κάνει λίγο σαπουνόπερα σε κάθε περίπτωση. Αλλά παιδιά, είναι τόσο σημαντικό για την ψυχολογία μας. Τόσο σημαντικό το να βλέπουμε τον εαυτό μας όμορφο, περιποιημένο. Επίσης, όταν θα έρθει η στιγμή εκείνη να κατέβουμε για να κάνουμε μια δουλειά, να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να βγούμε να συναντήσουμε κάποιον άνθρωπο, δεν θα λέμε, όχ, τώρα δεν έχω χρόνο, ας ρίξω κάτι πρόχειρο και ας βγω. Μέσα σε 10 λεπτά το πρωί έχουμε ντυθεί, έχουμε φτιαχτεί, νιώθουμε όμορφα και μετά, οτιδήποτε και αν χρειαστεί στη μέρα μας, είμαστε εκεί έτοιμοι γι' αυτό. Η Ρόζη αποφάσισε ότι θέλει να έρθει να μου κάνει παρέα τώρα. Έχει έρθει κάτω στα πόδια μου. Λοιπόν.
Σοφία λες, καλημέρα Κατερίνα, είσαι ο άνθρωπος που με επηρέασε να κάνω φράντζα για πρώτη φορά στη ζωή μου και να δω τον εαυτό μου αλλιώς. Τι ωραία Σοφία, πόσο χαίρομαι, πόσο χαίρομαι. Λες, εμένα τα μαλλιά μου είναι μια ζούγκλα, γι' αυτό δεν τα προλαβαίνω. Ωραία, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό Εύφη μου να διαλέξεις έναν κομωτή ο οποίος θα διαμορφώσει ένα κούρεμα το οποίο θα ανταποκρίνεται σε αυτό το μαλλί ζούγκλα. Οκ. Okay. Τέλος. Αυτό. Παιδιά, το γατί μου θέλει αγκαλιές. Το γατί μου θέλει αγκαλιές. Και λοιπόν, σας είπα και μια καλημέρα η Ρόζη σήμερα. Μπιτσάμες μόνο στον ύπνο. Πουθενά άλλο, παιδιά. Πραγματικά. Μη σας πω ότι και στον ύπνο. Έχει σημασία λοιπόν να διαμορφώσεις ένα κούρεμα το οποίο να μπορείς να το φροντίσεις εύκολα και γρήγορα. Οκ. Okay. Τέλεια. Τέλεια. Μάρδι λες, φυσικά και δινόμαστε και το κραγιόν πάντα και δεν βγαίνουμε ποτέ απεριποίητες. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά εφόσον αυτό σε βοηθάει. Λες πρέπει να με διαγράψεις, κυκλοφορώ, ας μην το πω, για να με πείτε ρατσίστρια. Έχω κάνει απόπειρες να ντυθώ, μου αρέσει και μετά όταν κάνω δουλειές λερώνω με υδρώνω, τα βγάζω όλα και νευριάζω. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Τι μπορείς να φορέσεις το οποίο δεν σε κάνει να υδρώνεις? Ή δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να αλλάξεις εφόσον έχεις υδρώσει, εφόσον έχεις λεωθεί. Μπορείς να βγάλεις το ρούχο το οποίο το έχεις υδρώσει, το έχεις λερώσει, και να βάλεις ένα άλλο που να σε κάνει να νιώσεις καλά. Τι σημαίνει, το ότι πρέπει να βάλεις την πιτζάμα, γιατί την πιτζάμα δεν θα τη λερώσεις ή δεν θα την υδρώσεις? Γιατί πρέπει να φορέσεις κάτι που έχει λιγότερη αξία επειδή θα το λερώσεις, θα το υδρώσεις? Για σκέψου το. Τέλεια. Σύση, λες αυτό με τις πιτζάμες, δεν μπορώ να το ξεπεράσω, προσπαθώ, αλλά πάντα βαριέμαι. Παιδιά, προσέξτε λίγο να δείτε. Όλα αυτά τα οποία σας έχω πει τώρα, δηλαδή νερό, άσκηση, μπάνιο, καθαρισμός δέρματος, κρέμες, προσωπικά μέσα στο priming το οποίο σας ανέφερα πριν, ενυδάτωση, όλα αυτά, ντύσιμο, βάψιμο, χτένισμα, και είχα μείνει στο τελευταίο, το οποίο είναι το να φορέσετε το άρωμά σας, εντάξει, να φορέσετε το άρωμά σας και να το μυρίσετε και να το αισθάνεστε. Έτσι, όλα αυτά που σας είπα, δεν είναι ότι θέλω να τα κάνω κάθε πρωί. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξυπνάω το πρωί και δεν βαριέμαι να τα κάνω. Είναι πάρα πολλές οι φορές, αλλά πάρα πολλές, που βαριέμαι να τα κάνω. Όλη η ουσία των συνηθιών και όλη η ουσία αυτού που λέμε τώρα πρωινές συνήθειες είναι ότι μέσα από αυτές χτίζουμε την πειθαρχία και τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Γιατί αν καταφέρουμε να κάνουμε αυτό και όχι το να βαρεθούμε, να μείνουμε με τις πιτζάμες, να μείνουμε χτένιστες, να μην κάνουμε τον ντους μας, να μην πούμε όμορφα λόγια στον εαυτό μας, να μην. Τελικά καταλήγουμε να ζούμε μία ζωή, γιατί αυτά τα μικρά είναι που καθορίζουν τη ζωή μας, έτσι, κακά τα ψέματα. Καταλήγουμε να ζούμε μία άλλη ζωή, που δεν είναι αυτή που θέλουμε. Άρα, το αν καταφέρουμε να πειθαρχήσουμε στο να κάνουμε αυτά τα πράγματα κάθε μέρα που θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια πιο όμορφη καθημερινότητα, τότε έχουμε κατακτήσει μια πάρα πολύ σημαντική σχέση με τον εαυτό μας. Έχουμε καταφέρει να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον εαυτό μας και αυτό μας γεμίζει αυτοπεποίθηση, γιατί κάθε φορά που λέμε ότι θα κάνουμε κάτι, τελικά το κάνουμε. Και από όλα αυτά, αυτό είναι το πιο σημαντικό τελικά. Ότι όλα αυτά τα πρωινά που κάνουμε ή τα βραδινά ή ό,τι άλλο θέλετε, είναι η συνήθεια του να λέμε κάτι και να το κάνουμε. Είναι ότι ο λόγος μας γίνεται συμβόλαιο απέναντι στον εαυτό μας. Και όταν καταφέρουμε να χτίσουμε αυτή τη σχέση με τον εαυτό μας, τότε όλη μας η ζωή μπορεί να είναι διαφορετική. Και όταν χτίσουμε αυτή τη σχέση με τον εαυτό μας,
τότε ό,τι συμβαίνει εκεί έξω μπορεί να μας επηρεάζει πολύ πολύ λιγότερο. Δεν λέω να ζούμε στο ροσυνεφάκι, ούτε ότι δεν έχουμε όλοι προβλήματα. Και όλα αυτά που λέμε, δεν τα λέμε γιατί δεν σημαίνει το ότι δεν έχουμε προβλήματα ή ότι δεν έχουμε κάθε μέρα να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες ή προκλήσεις ή καταστάσεις. Αλλά πάρα πολλές φορές βλέπουμε τα προβλήματα 10 φορές μεγαλύτερα από τι είναι. Και αυτό γιατί δεν είμαστε τόσο σταθεροί στα πόδια μας. Δεν νιώθουμε ότι έχουμε τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό τα νιώθουμε πολύ πολύ μεγαλύτερα. Όταν κλειδώνουμε πάνω στα πόδια μας και ξέρουμε ότι πατάμε γερά και σταθερά, τότε αυτά που μπορούμε να τα επηρεάσουμε, έχουμε πολύ μεγαλύτερη δύναμη να το κάνουμε. Ωραία. Τέλεια. Νικολέτα, λες αυτά, είναι τα αυτονόητα, τα κάνω από νεαρό κορίτσι. Νικολέτα, μου είσαι καλύτερη από όλες. Λοιπόν, λες, στις δουλειές φοράς κάτι λεπτό και εννοείται πάντα λερωνόμαστε, κάνουμε ντους και μετά ρούχα. Υπέροχα, υπέροχα. Και για να δω εδώ, σωστή, ευχαριστώ επειδή έχω πάρει κιλά και είμαι σε πρόωρη μηνόπαυση. Ζεσταίνομαι, δεν αντέχω τίποτα καμστόκ και τα θεωρώ ανούσια ενώ δεν είναι. Ευχαριστώ, λες, γλυκιά μου. Η εμηνόπαυση είναι μια δύσκολη συνθήκη, το καταλαβαίνω. Πάρα πολλές, ή η εγκυμοσύνη αντίστοιχα, ή γενικότερα οι ορμονικές διαταραχές, μπορεί να μας δυσκολεύουν. Επιλέγουμε τα υφάσματα τα οποία είναι δροσερά. Επιλέγουμε γραμμές οι οποίες δεν μας ακουμπάνε. Δεν είναι ανάγκη να φορέσουμε κάτι κολλητό για να είναι κομψό. Μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ ρηχτό και πάρα πολύ αέρινο. Έτσι. Μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο βαμβακερό ρούχο, το οποίο να είναι μαλακό ή μια βισκόζη. Γι' αυτό και έλεγα ότι οι ποιότητες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι. Ποιοτικά κομμάτια, ανάλαφρα ρούχα. Τα ρούχα πρέπει να είναι εκεί για να μας προσθέτουν ενέργεια, να μας ενδυναμώνουν, όχι να μας τρώνε ενέργεια. Έτσι. Οπότε, γλυκιά μου, το σημαντικό είναι να διαλέξεις πλέον τα κομμάτια τα οποία πραγματικά σου προσφέρουν αυτό που χρειάζεσαι και όχι τα κομμάτια που έρχονται από μια προηγούμενη φάση της ζωής σου που τώρα δεν ικανοποιούν τις ανάγκες σου. Τέλεια. Νικολέτα, λες, εγώ δεν βαριέμαι, μ' αρέσει να είμαι όμορφη, να πιω τον καφέ σε ωραίο σερβίτσιο, όμορφα ρούχα κτλ. Είναι τα μικρά πράγματα που μπορούν πραγματικά να κάνουν τη ζωή μας πιο όμορφη. Πλέον υπάρχουν πολύ ωραία ρούχα, λέει η Διάννα, για το σπίτι, πολύ άνατα, loungewear και τα λοιπά και στη λάτα. Ακριβώς, η πανδημία βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, στο να υπάρχουν πολλά brands τα οποία να έχουν κάνει συλλογές και για το σπίτι και για homeware, τα οποία όμως να είναι πολύ πιο κομψά, πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο ντυμένα. Τέλεια! Σωστά, συνήθειες που κρατούν πίσω. Έτσι ακριβώς. Παιδιά, είμαστε οι συνήθειές μας. Κι αν σήμερα αυτή τη στιγμή από τον κύκλο που ξεκίνησα, από τη ρόδα που ξεκίνησα στην αρχή και σας έλεγα το ότι αν αξιολογήσουμε πώς πηγαίνει η ρόδα της ζωής μας, σωματικά, ψυχικά, πνευματικά, στις σχέσεις μας, στα οικονομικά μας, στη δουλειά μας, στο αποτύπωμά μας και πού μπορούμε να τα βελτιώσουμε όλα αυτά, μπορούμε να αλλάξουμε συνήθειες. Κάθε μέρα που ξεκινάει μια καινούργια μέρα, είναι μια καινούργια ευκαιρία για να κάνουμε τη ζωή μας όπως εμείς την ονειρευόμαστε. Να τη διαμορφώσουμε έτσι όπως εμείς θέλουμε. Και οι συνήθειές μας μπορούν πάρα 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 πολύ να μας βοηθήσουν σε αυτό. Ωραία. Φροντίζουμε τον εαυτό μας όπως φροντίζουμε το σπίτι μας. Εγώ αυτό πιστεύω. Όπως θέλω καθαρό και όμορφο σπίτι, θέλω να είμαι όμορφη και εγώ. Και πάρα πολλές φορές, Νικολέτα μου, σε ευχαριστώ για αυτό που λες. Θα το πω αυτό επίσης και για τις μαμάδες, γιατί είναι πάρα πολύ σύνθες οι γυναίκες όταν γινόμαστε μαμάδες, μέσα σε αυτό το ταξίδι του γονεϊκού ρόλου, πάρα πολλές φορές, ειδικά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού μας, να αφήνουμε τον εαυτό μας πίσω. Είναι λογικό, το παιδί μας είναι προτεραιότητα, έχει έρθει και έχει κάνει χαμό, ειδικά όταν είναι βρέφος, και πάρα πολλές φορές δεν έχουμε χρόνο ούτε να κάνουμε ένα μπάνιο. Είναι σημαντικό μέσα από αυτό το ταξίδι του γονεϊκού ρόλου και όλη η φροντίδα που δίνουμε σε ένα παιδί και η αγάπη που αυτή η φροντίδα συμβολίζει, να μας δώσει να καταλάβουμε λίγο το πώς μπορούμε έστω και σε κάποιο βαθμό να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Έτσι.
Άρα, σκεφτείτε λίγο πώς φροντίζουμε όλους τους άλλους γύρω μας, τα παιδιά μας, τον σύντροφό μας, τον άντρα μας, τους γονείς μας, γιατί δεν κάνουμε κάτι αντίστοιχο και για τον εαυτό μας και γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία αυτοαγάπης και αυτοεκτίμησης. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι που λέει και η Νικολέτα εξαιρετικά. Εύη μου λες και εγώ το πρωί πίνω το νερό μου σε κρυστάλλινο ποτήρι και το καφεδάκι στο καλό μου το σερβίτσιο. Μπράβο ρε Εύη. Έτσι, πολύ σε χαίρομαι. Τέλεια. Τέλεια. Πριν κλείσω τα rituals λοιπόν, τα οποία είναι είτε έχουν να κάνουν με την ομορφιά μας, είτε έχουν να κάνουν με την υγεία μας, είτε έχουν να κάνουν με το ντύσιμο και το στυλ μας, και προσωπικά θεωρώ ότι όλα αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, δεν είμαστε ένα μόνο πράγμα, είμαστε όλα αυτά μαζί και έχει σημασία όλα αυτά μαζί να συνδέονται. Έτσι, υπάρχουν δύο ακόμη πραγματάκια τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και θέλω να τα πούμε γιατί έχει σημασία και αυτά να αποτελούν κομμάτι των καθημερινών μας πρωινών συνθειών. Το ένα λοιπόν από τα δύο αυτά τελευταία είναι η διατροφή μας. Αφού λοιπόν τα έχουμε κάνει όλα αυτά, είτε πριν είτε κάπου ανάμεσα, είναι σημαντικό να φουλάρουμε τη μηχανή με το σωστό καύσιμο. Έχετε βάλει ποτέ στο αυτοκίνητό σας νοθευμένη βενζίνη? Γιατί λοιπόν να ταΐσετε τον εαυτό σας νοθευμένη βενζίνη? Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να τρώμε σωστά. Για τον καθένα μας αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό. Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, έχει άλλες ανάγκες. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες, από το να τρώμε υγιεινά, από το... Είναι καλύτερα να φάμε μία φέτα ψωμί με λίγο τυρί ή κάτι άλλο, ή ότι ο καθένας επιλέγει, ξέρω εγώ, ταχύνι με μέλι, από το να μπουκωθούμε με ένα ντόνατ. Έτσι, προφανώς το καταλαβαίνουμε. Τώρα, από εκεί πέρα, δεν είμαι διατροφολόγος, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα σας ορίσει τις διατροφικές συνήθειες. Ο καθένας έχει τη δική του διατροφή, αλλά είναι σημαντικό μέσα από τη διατροφή που ο καθένας επιλέγει, είτε είναι vegan, είτε είναι keto, είτε είναι οτιδήποτε, είτε είναι μια απλή μεσογειακή διατροφή, όπως λέει και η Νικολέτα, προσωπικά επιλέγω τη μεσογειακή διατροφή, να μάθουμε μέσα από έναν ειδικό να τρώμε σωστά και να τρώμε εκείνα τα κομμάτια, τα οποία, εκείνες τις τροφές, οι οποίες θα μας δώσουν ενέργεια, θα μας δώσουν διάβγεια, θα μας δώσουν πάρα πολύ καλή διάθεση. Η πρώτη φορά που έκανα διατροφή στη ζωή μου ήταν... ενώ με επαγγελματία, με διατροφολόγο, ήταν το 2008. Ναι, ήταν το 2008. Ξεκίνησα για κάποιους ιατρικούς λόγους τότε και πραγματικά δεν το πίστευα πόση διαφορά έκανε στην ψυχολογία μου αυτή η διατροφή. Δηλαδή είχα τέτοια χαρά, τέτοια ευεξία, τέτοια διάβγεια, τέτοια δυνατότητα να είμαι πιο συγκεντρωμένη και πιο αποφασιστική κάθε μέρα, που πραγματικά δεν το πίστευα. Οπότε, η διατροφή είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό να τρώμε πρωινό, έτσι, και να τρώμε το σωστό πρωινό. Να γεμίζουμε τον οργανισμό μας με το σωστό καύσιμο για να έχει τη δύναμη να πάει παρακάτω η μηχανή. Ωραία. Και το τελευταίο που συνδέεται με όλα τα προηγούμενα, με όλα τα προηγούμενα, είναι το να φτιάξουμε μία φράση, ιδανικά 12 λέξεων, και αυτό για να μπορούμε να τη μάθουμε και απ' έξω, και έχει σημασία να αφιερώσουμε κάποιο λίγο χρόνο για να το πετύχουμε, έτσι. Να φτιάξουμε μία φράση 12 λέξεων, η οποία να περιγράφει αυτό που πραγματικά θέλουμε να είμαστε. Αυτό που είμαστε και θέλουμε να είμαστε. Γιατί πάρα πολλές φορές αυτό που είμαστε σήμερα δεν είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε να είμαστε, ρε παιδί μου. Θέλουμε να κάνουμε και κάποιες, όχι ακριβώς βελτιώσεις, να υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία να θεωρούμε ότι μπορούμε να τα βελτιώσουμε, να τα καλυτερεύσουμε, να τα δομήσουμε με έναν τέτοιο τρόπο που να μας δίνουν μια καλύτερη ζωή, έτσι. Πολλές από εσάς μπορεί να σκεφτούν ή να πούνε ότι είμαι πάρα πολύ
μαλακή στις αντιδράσεις μου με τους άλλους. Ή να πούμε ότι δεν θέτω αρκετά όρια στους υπόλοιπους και κάποιες φορές με πατάνε και αυτό τέλος πάντων έχει αντίκτυπο. Στην υγεία μου, στη ζωή μου, εννοείται, έτσι, στο οτιδήποτε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν θέλουμε ας πούμε, να το βελτιώσουμε, φέρνω ένα παράδειγμα, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, να το περάσουμε με έναν τρόπο σε αυτή τη φράση των 12 λέξεων. Είμαι μια γυναίκα λοιπόν, ή είμαι ένας άνθρωπος, ή είμαι ένας άντρας, ή είμαι ό,τι άλλο θέλω να είμαι, τέλος πάντων, έτσι. Είμαι η Κατερίνα, είμαι η Νικολέτα, είμαι η Ηλέκτρα και είμαι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Στον ενεστώτα πάντα, στο εδώ και τώρα. Ακόμα και αν είναι κάτι που θέλουμε να πετύχουμε αύριο μεθαύριο ή παραμεθαύριο. Okay. Το βάζουμε στο σήμερα. Κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη, βλέπουμε, ακούμε αυτή τη φράση να τη λέμε εμείς σε εμάς, έτσι, και μετά κάνουμε ένα τελευταίο τσέκ και λέμε αυτό τώρα που βλέπω εγώ στον καθρέφτη είναι αυτό που θέλω να είμαι, αφού έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα. Και αν όχι, τι μπορώ να αλλάξω, τι μπορώ να βελτιώσω, τι μπορώ να προσθέσω ή να αφαιρέσω προκειμένου να είμαι πραγματικά αυτό που θέλω να είμαι και στην εικόνα μου. Και εφόσον το έχουμε κάνει αυτό, είναι η τελευταία πινελιά που μπαίνει στο να δείτε τον εαυτό σας τελικά στον καθρέφτη και να πείτε ναι, αυτό είναι. Το έχω, πάμε να κατακτήσουμε τη μέρα τώρα. Ωραία! Έτσι λοιπόν θα κατακτήσουμε τη μέρα μας και σήμερα και αύριο και κάθε μέρα και έτσι μπορούμε να κλειδώσουμε στην ενέργεια που εμείς θέλουμε, έτσι μπορούμε να θέσουμε εμείς την πρόθεσή μας για κάθε μέρα, έτσι μπορούμε να έχουμε ένα στυλ το οποίο να συνδέεται με τα θέλω μας, με τον τρόπο που εμείς αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητά μας, με τον τρόπο που εμείς θέλουμε να ζούμε την καθημερινότητά μας, με αυτό που πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι η καλύτερη δυνατή ζωή για εμάς. Και για τον καθένα μας είναι διαφορετικό, έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό και εκεί είναι ο χρόνος που θα αφιερώσουμε με τον εαυτό μας για να καταλάβουμε πραγματικά τι είναι σημαντικό για μας, τι είναι αυτό που μας κάνει χαρούμενους, τι είναι αυτό που μας δίνει ζωή, μας γεμίζει ενέργεια. Και αν βάλω και ένα ακόμα τελευταίο, που δεν είναι καθόλου τελευταίο όμως στην ιεραρχία, είναι τι μπορώ να κάνω σήμερα που να μην αφορά εμένα, τι μπορώ να κάνω σήμερα για έναν άλλον άνθρωπο, για το περιβάλλον μου, για την κοινότητά μου, για τη χώρα μου, για την πόλη μου, για τον πλανήτη μου, που να έχει ένα θετικό αντίκτυπο. Τι μπορώ να κάνω σήμερα που δεν έκανα μέχρι χθες. Και ας το κάνω. Σήμερα, όχι αύριο. Και αυτό θα μας γεμίσει ακόμα περισσότερη χαρά. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ σήμερα. Πάρα πολλά είπαμε. Δηλαδή, πραγματικά πάρα πολλά είπαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινήσαμε τόσο δυναμικά. Σας περιμένω την επόμενη Δευτέρα, φυσικά στο Style Mornings, έτσι. Γιατί θα μιλήσουμε για πάρα πολύ καυτό θέμα, καθότι έχουμε fashion trends. Εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε την άλλη Δευτέρα με το πώς θα ανοίξουμε τη σεζόν στιλιστικά και σε ό,τι έχει να κάνει με τη μόδα. Θα μιλήσουμε για τη στάση της μόδας και το βράδυ της επόμενης Δευτέρας, 5-9, 9 ώρα το βράδυ, έχουμε free σεμινάριο για το πώς μπορούμε, ποια είναι τα 10 βήματα για να στήσουμε τη στιλιστική μας ταυτότητα και να κάνουμε όλα αυτά που λέμε σήμερα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ωραία! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ξεκινήσαμε για αυτή τη σεζόν μαζί, να έχουμε μια υπέροχη πραγματικά σεζόν, να έχουμε μια πραγματικά υπέροχη μέρα και μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Σας φιλώ πάρα πολύ. Σοφία, μου λες, μας φτιάχνεις τις Δευτέρες και εσείς τις δικές μου. Γεια σου, Ηλέκτρα. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σου, Αδαμαντία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες. Και εσείς είστε καταπληκτικές. Γεια σας.